Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, είναι ένα απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας. Ο Κύριος αναφέρεται εις την αγωνιώδη φροντίδα αυτής της καθημερινότητος και λέγει: «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τη φάγετε και τη πείτε, μη δε το σώμα τη ημών, τη ενδύσιστε». Μην έχετε δηλαδή την αγωνιώδη φροντίδα το τι θα φάτε και το τι θα πιείτε και πώς θα ντυθείτε. Και για να κάνει πιο σαφές αυτό το θέμα περί της προνοίας του Θεού, αναφέρει το παράδειγμα των πετεινών του ουρανού και το παράδειγμα των κρίνων του αγρού. Και βγάζει το συμπέρασμα ο Κύριος και λέγει: «Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ούπολο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη». Εάν, λέει, των χόρτων του αγρού, του λιβαδιού, σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει και ξεραίνεται και το βάζουμε στο φούρνο, ο Θεός με τόση σοφία και ομορφιά ντύνει, στολίζει, πόσο περισσότερον θα ντύσει εσάς ο λιγόπιστη. Βέβαια ο Κύριος σαν καρδιόγνωστης αποκαλύπτει, θα λέγαμε, το αίτιον αυτής της συμπεριφοράς των ανθρώπων, δηλαδή αυτής της αγωνιώδους φροντίδος που έχουν για αυτήν την καθημερινότητα, ότι είναι η ολιγοπιστία. Είδατε πως καταλήγει η περικοπή. Πόσο περισσότερο, λέγει ο Κύριος, εσάς θα φροντίσει ο Θεός ολιγόπιστη. Μάλιστα ο τρόπος που λέγει ο Κύριος αυτών των χαρακτηρισμών, αποτινόμενος τα πλήθη, σε δεύτερο δηλαδή πληθυντικό πρόσωπο, είναι τρόπος μάλλον επιτιμητικός. Επιπλήττει δηλαδή τους ανθρώπους όταν τους λέγει ότι είναι ολιγόπιστοι. Πάντως το θέμα είναι ότι πρόκειται περί της ολιγοπιστίας. Και αυτό το θέμα σήμερα απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους. Αυτό με δύο λόγια, αγαπητοί μου, θα προσπαθήσουμε να δούμε. Το θέμα της ολιγοπιστίας. Η ολιγοπιστία δεν είναι απιστία, το λέει και η λέξη. Ολιγοπιστία, λίγη πίστη. Τι είναι λοιπόν η ολιγοπιστία? Όχι απιστία, αλλά λίγη πίστη. Η απιστία είναι απουσία της πίστεως. Ενώ η ολιγοπιστία είναι μία ανεπαρκής πίστη που με εύκολα ανεβοκατεβαίνει την ποσοτική της κλίμακα. Κάποτε οι μαθητές είχαν πει στον Κύριον, κάτι τους είπε, και εκείνοι είπαν: «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστην». Δηλαδή, προκειμένου να αποδεχθούμε εκείνο το οποίο μας είπες, ας πούμε να αφήσουμε τα σπίτια μας και την περιουσία μας και να σε ακολουθήσουμε, ας πούμε, πρόσθες ημίν πίστη. Δηλαδή προκειμένου να ανταποκριθούμε στην υπάρχουσα πίστη μας, άρα λίγη, πρόσθεσε εσύ κι άλλην πίστη, ώστε η λίγη μας πίστης να γίνει επαρκής. Η ολιγοπιστία είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο ήδη, όπως σας είπα, και συνήθως την γεννά η άγνοια και ο φόβος, αυτά τα δύο. Όταν κάποτε ο Κύριος είπε στον Απόστολον Πέτρον: «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστε σας?», ήταν τότε που κατεποντίζετο επί των κυμάτων αφού είχε περιπατήσει, ο φόβος τον έκανε
να ολιγοπιστήσει. Να λοιπόν ο φόβος. Ή ακόμη όταν συνειρμικά κάποτε ο Κύριος είπε στους μαθητάς του μες στο πλοιάριο, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων, συνειρμικά είπαν, δεν πήραμε μαζί μας ψωμί, ξεχάσαμε να πάρουμε ψωμί. Και ο Κύριος τους επιπλήττει και τους λέγει, δεν θυμηθήκατε το θαύμα των πεντακισχυλίων και των τέτρακισχυλίων? Δηλαδή, κι αν υποτεθεί, κι αν υποτεθεί ότι πράγματι δεν πήραμε ψωμί, γιατί αγωνιάτε για αυτό το πράγμα? Εγώ είμαι μαζί σας. Εκείνος που εχόρτασε 5.000 ανθρώπους και 4.000 ανθρώπους, ήτανε δύο αυτά τα θαύματα. Ή ακόμα όταν ύστερα από έναν πολύ δυνατόν άνεμο μες στη λίμνη της Γενισαρέτ, το πλοιάριο των μαθητών ευηθίζεται και ο Κύριος εκοιμάτω μέσα, τον εξύπνησαν. Επιστάτα, λέει, απολύμεθα, χανόμαστε. Και ο Κύριος, αφού κατασύγασε τα κύματα της θαλάσσης και των άνεμων, τους λέγει, τι δειλοί εστε ολιγόπιστοι, γιατί είσαστε δειλοί ολιγόπιστοι? Είδατε λοιπόν χαρακτηρισμόν, ώστε εδώ βλέπει κανείς και την άγνοια του ποιον είχαν, όχι μόνο των φόβων, αλλά και την άγνοια του ποιον είχαν μέσα εις το πλοιαριό τους, διότι ανεγνώριζαν ότι είναι ο παντοδύναμος Θεός Λόγος, τότε αναφυσβήτητα δεν θα δηλίαζαν, καλύτερα δεν θα ολιγοπιστούσαν. Ή εκείνο το άλλο που γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος και τους λέγει, που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, των νεκρών σωμάτων, δεν πίστευαν, και τους λέγει, αγνωσίαν θεούτινες έχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω. Έχουν αγνωσία Θεού, δηλαδή δεν γνωρίζουν τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς φτάνουν στο συμπέρασμα ότι πώς είναι δυνατόν τα σώματα που εναπετέθησαν μέσα εις τους στάφους και έγιναν χώμα, πώς είναι δυνατόν να αναστηθούν? Γιατί αυτή η ολιγοπιστία? Γιατί δεν εγνώριζαν τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό τους είπε ο Απόστολος, έχετε αγνωσίαν Θεού, δηλαδή άγνοια του Θεού. Και αν θέλετε, αγαπητοί μου, μπορούμε να πούμε κάποια παραδείγματάκια από την Αγία Γραφή για να δούμε πώς ακριβώς εννοούμε ή εννοείται από την Αγία Γραφή αυτή η ολιγοπιστία. Κάποτε ο λαός ήταν στην έρημο και εδίψασε, ο λαός των Εβραίων, και εδίψασε και άρχισε να γκρινιάζει. Ο Θεός του είπε, του Μωυσέως, σε εκείνο το βράχο, σε εκείνη την πέτρα θα πεις, υπογραμμίζω, θα πεις να αναβλήσει νερό και θα αναβλήσει νερό. Αλλά κάτω από το κράτος της αγανακτήσεως που ο Μωυσής ευρίσκεται, από την γκρίνια και τα κλάματα και τις φωνές και τις διαμαρτυρίες αυτού του σκληροτραχύλου λαού, η γανάκτησε. Εκάλεσε όλο το λαό πρώτης πέτρας και είπε, «Ε λοιπόν τι θέλετε?» Μάλιστα να σας το πω στο κείμενο. «Ακούσατε μου οι απειθείς?» Να με ακούσετε εσείς που είσαστε απειθείς. Πώς σε λέει αυτό το απειθείς? «Μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν ειδωρ?» Μήπως από αυτή την πέτρα θα σας βγάλουμε νερό? Αλλά του είχε πει ο Θεός, από αυτή την πέτρα θα βγάλεις νερό. Μήπως από αυτή την πέτρα θα βγάλουμε νερό? Ολιγοπιστία. «Και επάρας Μωυσής την χείρα αυτού επάταξε την πέτρα δις». Εχτύπησε μια και δύο φορές. Είναι εκείνο που καμιά φορά, ας το πούμε, όταν μιλάμε και αγανακτούμε, χτυπάμε το χέρι μας στο τραπέζι. Ο Θεός δεν του είπε όμως να χτυπήσει τον βράχο με την μπαστούνι του, με τη ράβδο του,
Δεν του το είπε αυτό, αλλά είπε, προσέξτε, το είπα προηγουμένως, θα πεις εις την πέτρα να βγάλει νερό. Εν τούτης με το χτύπημα εξήλθεν, λέγει, η δορπολή και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Ανέβλησε νερό και ήπιε όλο το στρατόπεδο. Αλλά προσέξτε όμως εδώ, ο Μωυσής έδειξε μια ολιγοπιστία, και βρίσκουμε το φαινόμενο της ολιγοπιστίας στους πολύ μεγάλους άνδρες και αγίους. Ναι, είναι κάποιες ειδικές συνθήκες που η ανθρωπίνη ψυχή έτσι κινείται. Κινείται ολιγόπιστα. Και του λέγει ο Θεός και εις τον Μωυσέα και εις τον Ααρών, ότι ούκε πιστεύσατε, σαφώς, ότι ούκε πιστεύσατε, δεν εννοεί ότι είσαστε άπιστοι, δηλαδή ολιγόπιστοι, αγιάσαμε εναντίον των ιών Ισραήλ, για να με εκπροσωπήσετε με πίστη ενώπιον των Ισραηλιτών, δια τούτο ούκ εισάξετε ημείς στην συναγωγή ταύτην εις την γην ειντε δοκαυτής. Γι' αυτό δεν θα οδηγήσετε, δεν θα εισαγάγετε εσείς αυτών των λαών εις την γην της επαγγελίας, δηλαδή θα πεθάνετε εδώ εις την έρημον. Ένας μέγας Μωυσής για μια στιγμή έδειξε, αγαπητοί μου, ολιγοπιστία. Και πάλι ο Μωυσής, ένα δεύτερο παράδειγμα αν θέλετε, όταν ήταν πρώτης βάτου που εφλέγητο αλλά δεν κατεκαίετο, και ο Θεός του αναθέτει να αναλάβει, να πάει στην Αίγυπτο και να πάρει από το χέρι του, του Φαραώ το λαό, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, να τον βγάλει στην έρημο και από εκεί να τον οδηγήσει στην γη της επαγγελίας, ο Μωυσής εδηλίασε. Φοβήθηκε. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ήταν ένα εγχείρημα τρομακτικά μεγάλο. Τρομακτικά. Να ηγηθείς ενός λαού 2 εκατομμυρίων, υπό συνθήκες τέτοιες και τέτοιες, εκείνες που γνωρίσαμε εκατοπινά, πως ήσαν στην έρημο κλπ. Φοβερό. Φοβερό. Ένα λαό τέτοιον. Φοβερό. Και πως θα έπαιρνε το λαό από τον Φαραώ, ο οποίος χρειάζεται τα εργατικά χέρια για έργα που έκανε στην Αίγυπτον. Φοβερό το εγχείρημα. Αυτό βέβαια φανερώνει μία αυτογνωσία στον Μωυσέα. Είναι πολύ αξιέπαινο. Αλλά λέει στον Θεό, δέομαι Κύριε, προχείρησε δυνάμενον άλλον ον αποστελείς, κάποιον άλλον να αναδείξεις, να τον στείλεις. Το είπε 2 φορές ο Μωυσής αυτό. Και ο Κύριος οργίστηκε. Όχι, του λέει, εσύ θα πας. Κύριε, είμαι βραδύγλωσσος και ισχνόφωνος. Όχι, εσύ θα πας. Εγώ δεν έκανα τον κοφόν και τον δίσκοφον. Εγώ σε έκανα έτσι. Εσύ θα πας. Γιατί ο Μωυσής, αγαπητοί μου, ξέχασε κάτι. Μία κουβέντα που του είπε ο Θεός λίγο πιο μπροστά. Ότι έσομε μετά σου, θα είμαι μαζί σου. Ο Πέτρος είχε τον Κύριο μπροστά και ολιγοψύχησε και ολιγοπίστησε και βούλιαξε. Ο Μωυσής έχει μπροστά του το Θεό που του λέει ότι θα είμαι μαζί σου, ότι έσομε μετά σου. Αφού θα είναι ο Θεός μαζί σου, τι έχεις να φοβηθείς? Και όμως ο Μωυσής ολιγοψύχησε, γιατί δεν λογάριασε την παρουσία και την προστασία του Θεού. Να σας πω και κάτι ακόμα. Είναι πλήθος τα παραδείγματα, ξέρετε, ολιγοπιστίας μέσα στην Αγία Γραφή. Πλήθος. Αλλά αξίζει να σας πω ακόμη ένα παράδειγμα. Ο προφήτης Ελισαίος ήταν στα τελευταία του. Ήταν στο κρεβάτι. Είχε μάλιστα μεγάλη αρρώστια. Και θα πέθαινε όπως και πέθανε. Πήγε ο βασιλιάς Ιωάς. Του βορείου βασιλείου, του βορείου, ήταν 2 τα βασίλεια, του βορείου βασιλείου του Ισραήλ. Το δεύτερο, το νότιο, ήταν του Ιούδα. Πάει και του λέγει ό,τι έλεγε κάποτε ο Ελισαίος στον προφήτη Ηλίαν. Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού. Αυτά που σας λέγονε στο Δέλτα Βασιλειών, στο κεφάλαιο το 13, στίχος 14. Πάτερ, πάτερ, σύ που είσαι
η αρματοσιά του Ισραήλ, σύ που είσαι το υπηκό του Ισραήλ, σύ που είσαι ο στρατός του Ισραήλ, δηλαδή εσύ είσαι που μας σώζεις ανά πάσα στιγμή από τους εχθρούς μας και κυριότατα από τους Σύρους. Τι θα γίνομαι δηλαδή τώρα όταν εσύ πεθάνεις? Ως να ήθελε να πει ότι θα πέθαινε και ο Θεός. Τότε ο Ελισσαίος του λέγει, πάρε το τόξο σου, πάρε και ένα βέλος. Άνοιξε το παράθυρο το ανατολικό. Ρίξε το βέλος. Άρηξε το βέλος. Ο βασιλιάς. Και του λέει ο προφήτης, βέλος σωτηρίας το Κυρίο και βέλος σωτηρίας εν Συρία. Και πατάξει στην Συρία εν αφέκ έως εν Ελίας. Αυτό που έριξες εκφράζει με μία εικόνα, το λέω εγώ έτσι, με μία εικόνα, βέλος σωτηρίας κατά της Συρίας υπέρ του Ισραήλ. Και θα χτυπήσεις την Συρία, θα ξεκινήσεις από την πόλη Αφέκ έως ότου τη κατασυντρίψεις την Συρία. Αλλά ο Ιωάς, ο λιγοψύχης, ο λιγοπίστησε. Του λέει πάρε το τόξο σου πάλι, πάρε και βέλη. Και άρχισε να ρίχνεις κάτω στη γη. Ενώ πήρε μια τόσο λαμπρή απάντηση από την εκτόξευση του βέλους ότι θα νικήσει, γιατί ξέρετε οι Ισραηλίτες χρησιμοποιούν πάντοτε εικόνες για να εκφράσουν κάτι, δεν χρησιμοποιούν τον ορισμό αλλά την εικόνα. Δεν χρησιμοποιούν τον ορισμό αλλά την εικόνα. Οι Έλληνες χρησιμοποιούν τον ορισμό επειδή φιλοσοφούν. Τότε ο Ιωάς επήρε το τόξο του και έριξε μόνο τρία βέλη στη γη. Ένα, δύο, τρία. Ακούστε λοιπόν, ελυπήθη ο προφήτης Ελισσαίος. Ελυπήθη, γιατί ελυπήθη? Αχ, του λέγει, έπρεπε να ρίξεις περισσότερα βέλη. Λοιπόν, δεν θα κατασυντρίψεις την Συρία. Εκπληκτικό. Τι έβρισκε στην ψυχή του Ιωά, του Ιωάς? Την ολιγοπιστία. Διότι ο Ιωάς δεν μπόρεσε να πιάσει την πρώτη απάντηση, την προφητική. Δεν επίστευσε πλήρως. Παρότι αποκαλεί τον Ελισσαίον υπέα και άρμα του Ισραήλ, άρα πιστεύει, εν τούτης δεν κάνει εκείνο που του λέγει, γιατί δεν πιστεύει. Δηλαδή πιστεύω αλλά δεν πιστεύω σημαίνει ολιγοπιστία. Η ολιγοπιστία, αγαπητοί μου, ακόμη εδώ προσέξτε, εμφανίζεται και στην επίμονη αναζήτηση θαύματος. Εδώ προσέξτε, εδώ θα δείτε τη δική μας την ολιγοπιστία. Όταν ο άνθρωπος αναζητά συνειδητά ή ασυνείδητα το θαύμα, θέλει, σου λέει, ας δω κάτι. Δηλαδή δεν πιστεύεις? Ναι, πιστεύω, αλλά ας δω κάτι. Αυτό το ας δω κάτι, δεν είναι θαύμα, δεν είναι παρά μια υποσυνειδητή ολιγοπιστία. Δεν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε. Ο αληθινά πιστός ουδέποτε αναζητεί το θαύμα. Το είπε ο Θεός, διά των γραφών επίστευσε. Τελείωσε. Δεν έχει να πει, ναι, αλλά ας έβλεπα κάτι. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Θεόφιλος Αντιοχίας λέει πάνω σε αυτό το σημείο, αλλά απιστής, όταν έστε, όταν θα είναι, τότε πιστεύσεις θέλων και μη θέλων. Τότε θα πιστέψεις είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Όταν γίνει ένα θαύμα ή όταν δεις κάτι, τότε θες δεν θες πιστεύεις. Ακούστε, θες δεν θες, καταργείται η ελευθερία. Και η πίστη σου εις απιστίαν λογισθήσετε εάν μη νυν πιστεύσεις. Και η πίστη σου θα λογαριαστεί απιστία εάν τώρα δεν πιστεύσεις.
Εάν λοιπόν κάποιος θα ήθελε να δει ένα θαύμα για να πιστέψει, ή όπως λένε, και αυτό είναι ένα προσωπείον που βάζει η συνείδησή μας, πιστεύω, αλλά θα ετονωθεί η πίστης μου. Τι θα πει θα ετονωθεί? Με το θαύμα. Γιατί? Ακούστε, γιατί θα τονωθεί με το θαύμα η πίστης μου? Άρα δεν πιστεύεις. Προσωπείον είναι αυτό να λέμε θα τονωθεί η πίστης μου. Έχεις ολιγοπιστία, αδερφέ μου. Και αυτή η ολιγοπιστία πολλές φορές λογαριάζεται απιστία. Γι' αυτό θα λέγαμε τρέχουν πολλοί άμα ακούσουν κάποιο θαύμα. Τρέχουν πολλοί. Έγινε ένα θαύμα εκεί, μια εικόνα δάκρυσε. Τρέχουν να το δουν. Δεν πάνε όμως με την ίδια προθυμία σε ένα τόπο που γίνεται κήρυγμα, εκεί που το Ευαγγέλιο κηρύσσεται για να δημιουργηθεί η πίστης και να σταθεροποιηθεί η πίστης. Εκεί δείχνουν οκμηρία. Εδώ δείχνει ό,τι ακριβώς σας είπα μέχρι αυτή τη στιγμή. Το θαύμα άλλοτε αυξάνει την πίστη για έναν φυσιολογικό άνθρωπο που έχει πράγματι πίστη και δεν αναζητά το θαύμα, του αυξάνει την πίστη το θαύμα, και άλλοτε όχι, και τον κατεβάζει ακόμη πιο κάτω. Όταν μια αντιπροσωπεία των πεντακισχυλίων καπερναείτε πήγαν και ζητούσαν από τον Κύριον, τι του ζητούσαν? Να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τους είπε, μη ζητάτε την βρόση την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Και πιαν αυτή η βρόση είναι, λέει, η σάρκα μου. Εγώ είμαι η βρόση. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, είδατε που έβαλα μία φωνή προηγουμένως την ώρα που κοινωνήσατε. Μία κυρία, ενώ κοινώνησαν, σωζόμεσαι να μιλάει. Σημαίνει, οπότε μπορεί να φύγει από εκεί, να γίνει ζημιά το σώμα του Χριστού. Σημαίνει, δεν ξέρουμε τι είναι το σώμα του Χριστού. Ή καλύτερα, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ποιο σώμα και ποιο αίμα? Αυτό που σταυρώθηκε επί του Σταυρού. Το ίδιο σώμα. Δεν είναι κάποιο άλλο. Αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν είχαμε αυτήν την γνώση και τη συνείδηση, δεν θα παρουσιάζουμε βέβαια αυτήν την επιπολαιότητα. Με την ευκαιρία το λέγω αυτό. Και όταν ο Κύριος τους είπε στους αντιπροσώπους των πεντακισχυλίων που πήγαν να του πούν αυτά που του είπαν, εκείνοι ξέρετε τι είπαν? Τι ουν ποιήσει σημείων είναι να είδομεν και πιστεύσω μέση? Τι εργάζει? Τι θαύμα, λέει, κάνεις εσύ για να δούμε και να πιστεύσουμε? Τι εργάζεσαι? Βρε ταλέποροι άνθρωποι, ένα θαύμα ολκής να χορτάσουν με 5 ψωμιά 5.000 άνθρωποι και με 2 ψάρια και να σηκώσουν και περισσεύματα, και λέτε τώρα εις τον Κύριον τι θαύμα εσύ εργάζεσαι? Βλέπετε λοιπόν ότι το θαύμα δεν τους συγκίνησε. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Όταν ο Κύριος επιμένει ότι είναι η σάρκα του, τότε εστράφησαν εις τα οπίσω και έφυγαν, μουρμουρίζοντας των λόγων. Σκληρώσες την ο λόγος ούτως, τις δύνατε αυτού ακούει. Αυτά που λένε σκληρά, ποιος τα φάει, λέει, το σώμα του? Αν είχαν υπομονή να καθίσουν όπως οι μαθητές. Γιατί ο Κύριος λέγει, θέλετε και εμείς υπάγει? Θέλετε και εσείς να φύγετε? Κύριε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εσύ έχεις λόγια ζωής, ρήματα ζωής. Πίσω από ποιον να πάμε? Οι μαθητές κατάλαβαν. Οι άλλοι δεν κατάλαβαν. Γιατί δεν κατάλαβαν? Γιατί δεν θέλησαν να καταλάβουν. Το μυαλό τους το είχαν αλλού. Στο να φάνε άκοπα. Στο να φάνε άκοπα. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα να πολλαπλασιάζονται τα ψωμιά. Χωρίς να δουλεύεις, χωρίς να σπέρεις και να θερίζεις. Οι ταλέποροι. Βλέπετε λοιπόν ότι το θαύμα δεν έρχεται να βοηθήσει. Μόνο τον πιστόν άνθρωπο έρχεται να βοηθήσει και να τον κάνει ακόμη πιο πιστό. Και εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Όταν σήμερα οι άνθρωποι τρέχουν όπου ακούνε θαύμα, ενώ δεν πάνε να ακούσουν το λόγο του Θεού, μην τρομάξετε για αυτό που θα σας πω. Μην τρομάξετε.
Αυτοί όταν θα δουν τα θαύματα του Αντιχρίστου, ο οποίος Αντίχριστος δεν θα έχει διδασκαλία, διδασκαλία έχει ο Κύριος, και ακούσουν τα ψευδοθαύματα, περί αυτών πρόκειται, του Αντιχρίστου, θα τρέξουν να τα δουν, να ανοίξουν τα μάτια τους από έκπληξη διάπλατα και το στόμα τους, και κατόπιν να πούν «Να ο Χριστός» και να τον προσκυνήσουν. Εγώ σας το είπα, σας ειδοποιώ και σας προετοιμάζω. Προσέξατε το. Μερικοί Εβραίοι, αγαπητοί μου στην έρημο, όταν πρωτόπεσε το μάνα, τους είπε ο Θεός, εγώ θα ρίχνω μάνα κάθε μέρα. Το Σάββατο μόνο δεν θα ρίχνω. Την Παρασκευή θα μαζεύετε διπλασία ποσότητα. Κάθε μέρα τις άλλες ημέρες, μόνο δια την ημέρα εκείνη. Αυτό δε πόση διδασκαλία έχει, δεν είναι της ώρας να σας το πω. Μερικοί βρέθηκαν να μαζέψουν πολύ μεγάλη ποσότητα. Και ο Θεός οργίστηκε. Αυτό δε σκουλίκιασε που είχαν μαζέψει. Ξέρετε πως σκέφτηκαν αυτοί? Μήπως μετανοήσει ο Θεός και δεν ρίξει μάνα? Μπορεί ακόμη αύριο και να πεθάνει ο Θεός. Ας έχουμε εμείς να τρώμε για να ζήσουμε. Ιδού η ανοησία της ολιγοπιστίας. Γιατί πρόκειται, αγαπητοί μου, περί ολιγοπιστίας. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, πρέπει να εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό. Αυτός ο εμπλουτισμός γίνεται με την διαρκή, τη σοβαρή, τη βαθιά μελέτη του Λόγου του Θεού και την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Ακόμη με την καθημερινή μας προσωπική ιστορική εμπειρία, να βλέπουμε τι γίνεται, πώς ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία, πώς μπαίνει μέσα στη δική μας την προσωπική ιστορία. Και λέμε πω πω, αυτό μου ενισχύει την πίστη, δεν είμαι ολιγόπιστος σε μια δύσκολη στιγμή, ξέροντας ότι ο Θεός φαινομενικά κάποια στιγμή εγκαταλείπει και θα έχω τη δύναμη αυτή την στιγμή να μην στραφώ εναντίον του Θεού, αλλά να λέγω ότι είναι στο σχέδιο του Θεού. Ακόμη αν πω ότι εκείνα που είπε ο Θεός είναι αξιόπιστα, όπως λέγει ο Απόστολος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Πιστός ο λόγος του Θεού, αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Και ακόμα καθημερινά, κάνοντας άσκηση προς τούτο, θα εμπιστευόμεθα στο Θεό. Φεύγουν τα παιδιά σας, αποτείνουμε στις κυρίες, φεύγουν τα παιδιά σας, ο σύζυγός σας, και πάνε στη δουλειά. Γιατί έχετε αγωνία, μήπως κάποιος από τα μέλη της οικογένειάς σας πάθει κάτι? Κάντε προσευχή και πείτε, Κύριε, στα χέρια σου εναποθέτω τη ζωή του ανδρός μου και των παιδιών μου, και ήσυχα κάνε τις δουλειές σου έως ότου όλοι επιστρέψουν. Αν έχεις αγωνία, μπας και ακούσεις τίποτα ότι κάποιος από τα μέλη της οικογένειας σκοτώθηκε, έπαθε κάτι, σημαίνει ότι έχεις ολιγοπιστία. Δεν λέγω απιστία, ολιγοπιστία. Βάλε στα χέρια του Θεού τα αγαπημένα σου πρόσωπα και μην ανησυχείς, κάνε τη δουλειά σου όμορφα. Αυτό λέγεται πίστης. Και μάλιστα όταν έχουμε αυτήν την άσκηση, άσκηση είναι αυτό. Όταν οι μαθητές κάποτε είπαν πρόσθεση μην πίστη, και εμείς καθημερινά θα ζητούμε στην προσευχή μας ο Κύριος να μας αυξάνει την πίστη. Ξέρετε, δεν έχει όριο αυτή η αύξηση. Δεν έχει όριο. Αγαπητοί, κάποτε ο Κύριος είπε στον βυθιζόμενον Πέτρον, «Ιστί εδίστασας ολιγόπιστη». Ποιος ήταν ο λόγος για να διστάσεις? Δηλαδή το βάρος της προτάσεως πέφτει απάνω στο «Ιστί εδίστασας». Σαν να έλεγε, έχεις μπροστά σου τον διδάσκαλο που τόσο αγαπάς και εμπιστεύεσαι, αυτόν που τον είδες να κάνει τόσα θαύματα. Τώρα, αφού τον έχεις μπροστά σου, γιατί ολιγοπιστείς? Η ολιγοπιστία, αγαπητοί μου, είναι μια ντροπή του πιστού. Η ολιγοπιστία μπορεί ακόμη να μεταβάλει τον πιστόν σε προδότη. Πρώτα-πρώτα προδότη της δικής του της πίστεως.
μπορεί ακόμα να τον οδηγήσει και εις την απώλεια. Η ολιγοπιστία, να μην το ξεχνούμε, ποτέ δεν σώζει. Μόνον η πίστη σώζει. Γι' αυτό ας ενισχύουμε την πίστη μας, που αληθινά εκτοπίζει και καταργεί την ολιγοπιστία.